Την επίσημη έναρξη ισχύως του ανανεωμένου κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας, ο οποίος έχει εξυγχρονιστεί εκβάθρων για πρώτη φορά από τη συντρίσεως της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Διοντολογίας το 1997, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Έλλικο Ζαμάνι. Η παρουσίαση έγινε κατά την έναρξη των εργασιών της ετήσιας συνάντησης της Ένωσης Ανεξάρτητων Συμβουλίων Μέσων Ενημέρωσης της Ευρώπης, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Στην διαδικτυακή παρέμβασή της, η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Διοντολογίας ανέλησε τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητος ο εξυγχρονισμός του κώδικα. With those applicable to other member committees of ICER, but also with the demands of society, mainly with the need to protect the freedom of the press and the independence of media, especially in this new era of questioning, but also with the need to strengthen the quality of journalistic content in response to criticism. Με τον εξυγχρονισμό ενισχύθηκαν πρόνοιες για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο με αφορμή τις διεθνείς συζητήσεις για θέματα όπως οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση. Παράλληλα, προσθέθηκαν και ενισχύθηκαν πρόνοιες για θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως οι διακρίσεις, η προστασία των ανηλίκων, τα θέματα φύλου, η υγεία και τα σεξουαλικά εγκλήματα. Ο νέος κώδικας επικυρώθηκε από τους φορείς που αποτελούν την Επιτροπή, δηλαδή την Ένωση Συντακτών Κύπρου, τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου, τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου. Διατηρεί τις αρχές όπως είναι η ελευθερία των μέσων και οι άλλες αρχές πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί η Κυπριακή Επιτροπή Διοντολογίας όταν ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια. Στην ημερήσια διάταξη του διήμερου συνεδρίου της ΑΙΨΕ, το οποίο φιλοξενείται στη Μάρινα Αγίας Νάπας και στο οποίο συμμετέχουν εκπροσώποι από 30 και πλέον επιτροπές διοντολογίας και συμβούλια τύπου, συζητούνται μεταξύ άλλων οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής για τα μέσα, οι απειλές στην ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και η νέα ευρωπαϊκή πράξη για την ανεξαρτησία των μέσων.